Ομόφωνη είναι η απόφαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων ώστε να συνενέσουν οι μέτοχοι στην εναρμόνισή του με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη μετατροπή του σε φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προκειμένου αυτός να μην απορροφηθεί από τη ΔΙΑΜΑΘ, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή στάλθηκαν ήδη επιστολές στους Δήμους προκειμένου να προλάβουν τις ημερομηνίες. Παρ' όλα αυτά, ερωτήματα προκαλεί η ολιγορία του Δήμου Ξάνθης στο θέμα αυτό, αφού δεν έχει μπει καν προς συζήτηση στο επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο που χρειάζεται να πούμε είναι ότι από το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται η λειτουργία ενός οργανισμού του λεγόμενου ΦΟΣΔΑ σε κάθε περιφέρεια σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτός στην περιφέρειά μας είναι η ΔΙΑΜΑΘ. Από εκεί και μετά προβλέπεται δυνητικά και η λειτουργία έως άλλους δύο παρόμοιους οργανισμούς. Και έχουμε την τύχη στο δικό μας νομό από πολύ παλιά να διαθέτουμε το Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο οποίος αποδείχθηκε ανθεκτικό στον χρόνο και μια καλή πρακτική γύρω από την διαχείριση των απορριμμάτων. Πρέπει λοιπόν τώρα για να εναρμονιστούμε με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και για να μην απορροφηθεί από τη ΔΙΑΜΑΘ ο Σύνδεσμος Απορριμμάτων, να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή της μορφής του. Κάτι που προϋποθέτει και την σύμφωνη γνώμη όλων των μετόχων αυτού του συνδέσμου που είναι οι Δήμοι του νομού μας. Να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον όχι μόνο από όλους τους Δήμους του νομού μας, αλλά και από όμορους Δήμους όπως είναι ο Δήμος Νέστου και ο Δήμος Παρανεστίου, οι οποίοι προσβλέπουν σε αυτήν εδώ τη λειτουργία. Την προηγούμενη λοιπόν εβδομάδα πάρθηκε ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προτείνει σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια του νομού μας να προχωρήσουν στις ανάλογες αποφάσεις και μάλιστα γρήγορα, γιατί οι ημερομηνίες τρέχουν και πρέπει μέσα στο Νοεμβρίο να πραγματοποιηθούν οι πρώτες λήψεις των αποφάσεων. Συνεπώς, με βάση αυτήν εδώ την απόφαση, οι περισσότεροι Δήμοι του νομού μας προχωρούν αυτές τις ημέρες σε τέτοιου είδους αποφάσεις μέσα από συζητήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Το ερώτημα που μπαίνει γύρω από αυτό εδώ το ζήτημα συγκεκριμένα για το Δήμο Ξάνθης είναι το εξής. Γιατί ενώ μέσα σε δύο μέρες έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ξάνθης, ενημερωμένος για το θέμα, επέλεξε να μην βάλει ως θέμα συζήτησης αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, θα έλεγα, θέμα, ώστε να προχωρήσουμε και να μην εμποδίσουμε την πορεία που αποφασίστηκε ομόφωνα, και γιατί και ο ίδιος έλειπε από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Εάν, με λίγα λόγια, η απουσία του είχε να κάνει με αντικειμενικές δυσκολίες ή ήταν, ας το πω έτσι, μια διπλωματική απουσία, γιατί δεν θα ήθελε να εκφράσει τις απόψεις του. Στην ελλειπή και πολύ γρήγορη ενημέρωση που έκανε με έναν προφορικό τρόπο σε κάποιους από τους επικεφαλείς των παρατάξεων, αναφέρθηκε ακροθυγώς στο θέμα, παραπέμποντάς το γενικά και αόριστα στο μέλλον. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να δημιουργήσει επιπλοκές στην προσπάθεια που γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς από τη δικιά μας τη μεριά αφενός μεν θέτουμε δημόσια αυτά εδώ τα ερωτήματα ώστε να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας, από την άλλη πάλι προτρέπουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει με δικιά του πρωτοβουλία και να προχωρήσει σε αυτήν την ομόφωνη, επαναλαμβάνω, απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, ώστε να αναπτύξουμε αυτή την καλή πρακτική και να υποστηρίξουμε την μέχρι τώρα λειτουργία και του ΧΙΤΑ της Ξάνθης και του Συνδέσμου σε ακόμα καλύτερες συνθήκες και συμβατές με την νομοθεσία όπως προβλέπεται. Μπορεί να μπει εκτός υπηρεσίας διάταξης τώρα πλέον, μετά? Είναι φανερό ότι τα θέματα εκτός υπηρεσίας βρίσκονται στην διακριτική ευχέρεια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και έχω την εντύπωση ότι αν προχωρήσει με μια τέτοια διαδικασία δεν θα υπάρχει συνάδελφος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα αρνηθεί τη συζήτηση πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Να σημειώσουμε πως με τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων επιχειρεί την ενίσχυση των νομικών αυτών προσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και η θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μια γέννη περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.